Ας το ανοίξει η κυρία Πεμπόνη. Ωραία. Αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο. Είναι δικά του παλιά παιχνίδια. Δεν θυμάμαι αλλά να είναι δικά του παλιά παιχνίδια, αλλά βλέποντας τα αεροπλάνα... Το μυαλό σας πάει εκεί. Πάει. Εγώ να σας πω, μπορεί βλέποντας τα αεροπλάνα να πήγαινε το μυαλό μου να ότι μπορεί να κάνω ένα ταξίδι εγώ, ξέρω εγώ, λέω. Όχι. Να πάρω ένα αεροπλάνο και να φύγω, που θα ήθελα πολύ. Όχι. Μπορεί και αυτό. Ε? Αλλά γενικά έχει κάποια σχέση με τον αδερφό μου. Έχει κάποια σχέση με τον αδερφό σας. Δεν θα πω όχι, γι' αυτό κοιτάξτε εκεί παρακαλώ. Για κοιτάξτε εκεί να δούμε τι σχέση έχει με τον αδερφό σας. Αποκαλύψτε μας το πρόσωπο που θέλουμε τώρα να μιλήσουμε. Αδερφέ. Γεια Σωτήρη. Μας ακούτε? Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Φέλπς της Νέας Υόρκης. Πώς είστε? Μια χαρά. Καλησπέρα σας κυρία Βίκη. Έχουμε εδώ την αδερφή σας, τον γαμπρό σας, οι οποίοι νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για σας. Κι εγώ πιο πολύ. Είναι πολύ συγκινημένος. Ναι. Λογικό. Ναι. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Μόνο αυτός. Μόνο αυτός. Τόσα πολλά να πούμε έχουμε. Έχετε πάρα πολλά να πείτε. Και δεν σας δόθηκε ποτέ ευκαιρία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που ήταν πολλά, αυτά τα πολλά που έχετε να πείτε, να τα πείτε επιτέλους από κοντά. Ναι. Να σας πω κάτι. Περάσαν οι άνθρωποι μια τόσο μεγάλη δοκιμασία και εσείς τους σταθήκατε τόσο πολύ και δεν δόθηκε ποτέ ευκαιρία στην αδερφή σας να σας κάνει μια ζεστή αγκαλιά από κοντά, να σας πει αυτό το μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας, της πορείας, της υγείας του παιδιού της οφείλεται σε εσάς. Σε εσάς, στη δική σας συνδρομή, οι θεραπείες ήταν πανάκριβες και εσείς από εκεί στέλνατε χρήματα να σώσετε αυτό το παιδί. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Και για πάντα, ό,τι χρειαστεί. Είμαστε πολύ, πολύ δεμένοι. Χρυσός μου. Πολύ δεμένοι και πολύ μακριά. Yeah. Πολύ κοντά και πολύ μακριά παράλληλα. Θέλω να σας πω ότι είναι στη Νέα Υόρκη, δεν είναι εδώ. Και δεν είναι εκείνος ο αποστολέας του πακέτου απόψε. Όμως δεν ξέρω με βλέπετε. Ναι, ναι. Βλέπετε εδώ τι έχω στα χέρια μου, κύριε Ραβαντινέ. Για δείτε εδώ τι έχω στα χέρια μου. Είναι ένας φάκελος. Μάλιστα. Με το αλφα. Μάλιστα. Είναι ένας φάκελος που έχει μέσα δύο εισιτήρια, που έχει εξασφαλίσει εκπομπή, να δώσει στην αδερφή σας και στο γαμπρό σας, για να έρθουν εκεί να σας επισκεφθούν επιτέλους, ορίστε, με πολύ αγάπη, καλό ταξίδι. Πάρα πολύ. Για να σμίξουν τα αδέλφια, να σμίξουν οι συγγενείς, δείτε χαρά ο άνθρωπος, δείτε. Ναι. Ναι, γιατί εσείς όλα τα λεφτά σας τα δώσατε σε έναν ιερό σκοπό, στην νοσηλεία του Πάνου. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και θέλω να πω κάτι. Μην ευχαριστείτε εμένα. Εντάξει, εμείς μπήκαμε στη διαδικασία για την διεκπεραίωση. Όμως, την έμπνευση δεν την είχα εγώ. Δεν μπορούσα να ξέρω την ιστορία. Δεν την είχε κάποιος από τους συνεργάτες μου. Μείνετε εκεί που είστε για να παρακολουθήσετε, αγαπητέ κύριε Ραβαντινέ. Και θέλω τώρα να δούμε, να αποκαλύψουμε και στο ζεύγος Πεμπόνη, ποιος είχε αυτή την έμπνευση για αυτό το πακέτο απόψε. Ποιος είχε σαν μεγαλύτερη ευχή μέσα στην ψυχούλα του να μπορέσει να στείλει αυτούς τους ανθρώπους εκεί, στη Νέα Υόρκη, να συναντήσει η κυρία Μπεμπόνη το Σωτήρι. Αποκαλύψτε μας τον αποστολέα αυτού του πακέτου, παρακαλώ. Για δείτε εκεί προσεκτικά. Δεν το περιμένετε, το ξέρω. Πάει έτσι. Ναι. Γεια μου. Δεν είναι δυνατόν.
Ο Παναγιώτης. Στη σχολή σου, ναι. Ο Παναγιώτης τα έκανε όλα, ο Παναγιώτης. Μια μικρή επιστροφή, ενός μεγάλου ευχαριστώ που έχει μέσα στην ψυχή του. Γιατί του σταθήκατε καλά, όχι απλά σαν γονείς. Εντάξει, ο κάθε γονιός νομίζω θα το έκανε, αλλά το να παίρνεις κουράγιο από το περιβάλλον σου και να μην βλέπεις και το περιβάλλον σου να διαλύεται όταν εσύ μέσα σου έχεις διαλυθεί ήδη και να πρέπει να ξανακολλείς όλα τα κομμάτια σου μέσα από τη δύναμη που βλέπεις στα μάτια των ανθρώπων που αγαπάς, είναι σπουδαίο δώρο, ξέρετε. Βέβαια. Ήθελα να σας επιστρέψει μικρό δώρο προς σας το μεγάλο που έχει πάρει ήδη. Παναγιώτη μου, ο λόγος εσένα. Εύχομαι να είναι πάντα γέρος. Και εμείς. Και να μου δίνει δύναμη, γιατί μου έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και σε εμάς έχει δώσει δύναμη σήμερα ο Παναγιώτης. Σε όλη την Ελλάδα που τον βλέπει έχει δώσει δύναμη. Πάνω μου μπορείς να μιλήσεις. Και να χαμογελάει πάντα. Μίλα στους γονείς σου, εδώ είναι. Να σε ευχαριστήσω, ήθελα που... Αχ, καρδιά μου. Δεν μπορώ, αυτό δεν είναι τίποτα, ας πούμε, σε ότι μου δώσατε πριν κάποια χρόνια. Και πώς μου δίνετε ελπίδα και δύναμη, αγάπη. Ναι, αγόρι. Είπα να κάνω, να συνανηρεύεις, ας πούμε, ξανά. Και να πάντα δείτε το θείο. Ένα ωραίο ταξίδι στη Νέα Υόρκη, με το σύζυγο, μαζί, να δείτε τον αδερφό σας. Όλους τους ευχαριστώ, όλους. Και πάρα πολλά το γιο μου. Ναι. Διώξτε μου το κεντρικό, διώξτε μου το κεντρικό πακέτο. Ελάτε, πάμε στο παιδί. Είναι ήρωας. Είναι ήρωας. Και εσείς μαζί είστε. Ξέρετε, να επιλέγει κάποιες φορές οικογένειες και να τους κάνει ήρωες. Ακόμα και το σημερινό, πήραμε άλλο ένα δίδαγμα το παιδί. Πήρατε. Ναι. Και μέχρι χθες μου έλεγε όχι, μπαμπά, δεν είμαι εγώ. Αυτή η αγάπη, αυτή η κατανόηση. Η ψυχραιμία, η σύνεση, η δύναμη. Έτσι. Η συγκρότηση. Είναι ένα παιδί, εντάξει, εγώ στα μάτια του δεν βλέπω 19χρονο. Εσείς τον βλέπετε μωρό, βέβαια, φαντάζομαι, γιατί είστε μαμά του. Εγώ στα μάτια του βλέπω έναν άνθρωπο, έναν όριμο άνθρωπο, φιλοσοφημένο, δυνατό, αποφασισμένο. Είναι γιατί δυστυχώς από πολύ μικρή ηλικία μπήκα σε κάτι τέτοιο που μαθαίνεις την ζωή στην ουσία. Πάνω το έμαθες πολύ μικρό στην ζωή. Και μου έδωσες και εμένα δύναμη απόψε και διδαχή, στο ξαναλέω, διδαχή. Σε ευχαριστώ και εγώ και όλο μου το κοινό, είτε από εδώ είτε από τα σπίτια. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να το χαίρεστε, να είναι γερός, να μαθαίνουμε τα καλά του τα νέα. Καλή πρόοδο σε ό,τι επιλέξεις να ακολουθήσεις σαν επάγγελμα. Και να του συνοδεύσεις μέχρι το αεροδρόμιο, στο ταξίδι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς είστε τόσο δυνατοί. Αστέρι μου, αλουκάρι μου, να είσαι πάντα καλά. Τι ήταν αυτό που έκανες, δώρο, δώρο. Το μεγαλύτερο δώρο είναι που τον έχω δίπλα. Ναι. Κάναμε ό,τι θα έκανε ο κάθε γονιός για το παιδί του. Και εγώ το κάθε παιδί από το γονιό του. Και ό,τι θέλει. Αφού ξέρεις, και πάντα μια ζωή θα είμαστε δίπλα σου. Πάντα, πάντα. Και όσο μεγάλος και να είσαι. Κάτι, γιατί μάθεις το παιδάκι, μην ψάχνεις. Βέβαια. Θα είστε μωρό, μην ψάχνεις. Έλα εδώ. Έλα από όνειρη σου πια, έλα εδώ. Τι είναι αυτά που κάνατε. Δεν το περιμένετε έτσι. Όχι. Όχι. Αυτόν το πούμε εσένα, είστε ο κόλπος σε περίμενα, αγόρι μου. Και εσύ, και να είστε πάντα φίλοι, να μην χωρίσετε κοντά σου.